Λοιπόν, πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Πρόδρομο Προδρόμου, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Προδρόμο. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη, καλημέρα και στους ακροατές της Ακρόατας. Ναι. Ένα ερώτημα καταρχάς για αυτό το θέμα του ΓΕΣΥ. Ο πρόεδρος είναι διατεθειμένος να συζητήσει μαζί με τα κόμματα το ενδεχόμενο τροποποίησης των νομοθεσιών έτσι ώστε να επιτραπεί στους γιατρούς να ασκούν ιδιωτική ιατρική? Είναι ένα αίτημα το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας, προωθείται από τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ και τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Κύριε Παυλίδη, καταρχάς να πούμε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχει υποβληθεί μια τέτοια πρόταση. Εσείς το συζητάτε αυτό το θέμα? Αλλά και δεν συζητείτε, διότι βεβαίως έχουμε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο κατέληξαν ομόφωνα όλα τα κόμματα μετά από πολλές συζητήσεις, το οποίο τώρα ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί. Δεν θα είναι παραγωγικό να πάμε πίσω και να αρχίσουμε να συζητάμε ξανά πώς θα είναι το ΓΕΣΥ. Θεωρείται η λυμένη απόφαση όσον αφορά το γενικό σχήμα. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτή η συζήτηση, ομολογώ ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αν υπάρχουν... Ωραία. Ο πρόεδρος ζήτησε ενημέρωση από τον Οργανισμό Ασφάλισης... Ναι, πέστε μου. Ο πρόεδρος παρακολουθεί στενά τα πράγματα, σε συνεργασία με τον Υπουργό του, σε συνεργασία με τον ΟΑΗ, με τον Οργανισμό Ασφάλισης, και από εκεί θα πρέπει να γίνει η όποια συζήτηση, όχι η συζήτηση για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η όποια συζήτηση και προεργασία για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Είμαστε τώρα στο στάδιο της εφαρμογής με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Mm-hmm. Να υπογραμμίσω ότι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι η Βουλή που κάνει. Αν θα γίνει κάτι στη Βουλή, αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι κάτι καινούριο. Ναι, αλλά τον τελικό λόγο τον έχει πάντα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, εννοείται ότι θα είναι σε συνεννόηση, αλλά θέλω να πω ότι δεν συζητάει ο πρόεδρος για τροποποίηση την νομοθεσία. Ωραία, επειδή έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος από τον Υπουργό Υγείας την περασμένη Πέμπτη, γνωρίζουμε ότι αύριο αντιπροσωπεία, οι επικεφαλείς του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας θα έρθουν στο Προεδρικό για να ενημερώσουν τον Πρόεδρο μετά από δικό του αίτημα να έχει μια λεπτομερή ενημέρωση. Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μελετάτε και εσείς το ενδεχόμενο σε ανώτατο επίπεδο να αναλάβετε την επίσημη ενημέρωση των πολιτών για την πορεία υλοποίησης του ΓΕΣΥ. Ναι, κύριε Παυλίδη, θα πρέπει να γίνει και ενημέρωση των πολιτών, διότι ακούγονται πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν, πράγματα τα οποία είναι και παραπλανητικά κάποτε, ακούγονται ενώ σε συζητήσεις, σε τηλεοράσεις κλπ. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει για το Γενικό Σχέδιο Υγείας εξακολουθεί να ισχύει και το κριτήριο θα πρέπει να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας, να παραμένει ο γνώμονας να είναι ο ασθενής, ο πολίτης όταν ασθενεί. Τα συμφέροντα πρώτα απ' όλα του ασθενούς και μετά βεβαίως και των εργαζόμενων στον φορέα της υγείας, στον τομέα της υγείας ευρύτερα. Άρα λοιπόν αυτή την ώρα δεν έχει τεθεί θέμα. Αυτά που ακούμε χτες σήμερα είναι καθαρά φήμες. Δεν έχει τεθεί θέμα από πολιτικούς αρχηγούς στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν τεθεί βεβαίως θα συζητηθεί. Αλλά αυτό που συζητάμε και τώρα, αν θέλετε, είμαστε, δεν θα έλεγα στο παραπέντε, αλλά είμαστε σε πορεία υλοποίησης. Οι προθεσμίες είναι κοντά. Αυτό που συζητάμε είναι η εφαρμογή του συστήματος με βάση τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και τους προσανατολισμούς τους γενικούς που υπάρχουν. Η αρχική εντύπωση που είχαμε πάρει όταν οι γιατροί έγιναν κάποια ζητήματα είναι ότι δεν ξεχάσετε το θέμα της αλλαγής των νομοθεσιών που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, το έλεγαν όλα τα κόμματα. Το Αγγέλ επιμένει σε αυτό. Αυτή η συζήτηση έγινε όπως έγινε και στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Πήγε να ανοίξει, έκλεισε. Δεν είναι τώρα χρήσιμο και παραγωγικό να ανοίξει ξανά μια τέτοια συζήτηση με σκιές τη στιγμή που υπάρχουν αποφάσεις. Αν υπάρχουν άλλες προτάσεις για άλλες αποφάσεις, θα έπρεπε πολύ συγκεκριμένα να είχαν ακουστεί. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με το σχέδιο υγείας. Είναι γνωστό ότι οι αρχικοί προσανατολισμοί, μιλάμε τώρα για την προηγούμενη πενταετία, πριν από χρόνια, οι αρχικοί προσανατολισμοί της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη, αν θέλετε, το προεκλογικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα διακυβέρνησης, ήταν κάπως διαφορετικό. Έγινε ένας, μετά από επίμονο διάλογο, έγινε ένας συμβιβασμός, λήφθηκε μια απόφαση από όλα τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό που προέκυψε από το διάλογο. Κύριε Προδρόμου, ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα πριν πάω στο Κυπριακό. Εσείς συζητάτε το αίτημα των γιατρών να ασκούν ιδιωτική ιατρική?
αυτή τη στιγμή συζητάμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συζητάμε την έννοια του ότι παρακολουθεί στενά τις ετοιμασίες, τις προεργασίες, τα στάδια όπως αναπτύσσονται από τον Υπουργό Υγείας στη συνεργασία. Δεν μου απαντάτε όμως, κύριε Πρόεδρο, μου στο συγκεκριμένο. Σας λέω τι γίνεται. Αυτό που μου λέτε δεν γίνεται. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο σας ρώτησα όμως. Ναι, εγώ σας λέω ότι δεν γίνεται. Τώρα γιατί δεν το ρωτάτε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει τρόπος οι γιατροί που θα είναι συμβιβλημένοι με το Γιασίνα Σκούν και η ιδιωτική ιατρική. Τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω και τι σημαίνει η άσκηση ιδιωτική ιατρική. Όσοι γιατροί θα είναι συμβεβλημένοι με το Γιασίνα έχουν δικαίωμα από κάποιες προϋποθέσεις και κάποιες μέρες να ασκούν και ιδιωτική ιατρική. Δηλαδή να βλέπουν και ασθενείς και να πληρώνονται από τους ίδιους ή από τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια. Κύριε Παυλίδη, δεν κρίνω εσάς τώρα, αλλά γενικά έχουμε τη συνήθεια εδώ να αυτοσχεδιάζουμε, να βγάζουμε πράγματα. Κύριε Προδόμου, τα λένε όλη μέρα από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα αυτά τα πράγματα οι γιατροί. Ναι, επιτρέψτε μου να τα λέμε όλοι με όλους. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση, αν θέλετε λεπτομερής, που να έχει εξεταστεί και να πούμε ναι ή όχι για αυτό που με ρωτάτε. Υπάρχει όμως ένα γενικό πλαίσιο από το οποίο δεν νοείται ότι θα ξεφύγουμε. Αν υπάρχουν κάποια περιθώρια, αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουν με τον Υπουργό, με το Υπουργείο, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, και όχι δημοσίως στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Ναι, η κυβέρνηση όμως έχει θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Μα σας λέω, το θέμα που μου λέτε δεν είναι συγκεκριμένο. Πώς δεν ωραία, είναι εντάξει. Συγκεκριμένο στο είναι. Πλαίσιο, συγκεκριμένο στο, είναι. Πλαίσιο, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, κύριε Παυλίδη, που ισχύει, των κανονισμών που έχουν αποφασιστεί, σε εκείνο το πλαίσιο είναι που μπορεί να εφαρμοστούν πράγματα. Λοιπόν, πέστε μας τώρα πώς πρέπει. Πέστε μας τώρα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εφαρμόζοντας αυτά που έχουν αποφασιστεί, να ξεφύγει από το νομοθετικό και το κανονιστικό πλαίσιο. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν. Εκτός αν αλλάξει από τη Βουλή, με πρωτοβουλία της Βουλής. Θα πρέπει τότε να κάνετε αυτή τη συζήτηση με τα εντιβουλή κόμματα. Θα την κάνουμε σε λίγο με τον Νικόλα Παπαδόπουλο που θα είναι μαζί μας στην εκπομπή. Τώρα πέστε μας, πώς προέκυψε αυτό το θέμα με το ΝΑΤΟ στις εγγύσεις σε περίπτωση λύσης? Εγώ θα πω ότι αυτό που προέχει, όπως το είπε ψες και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες και γνωρίζουμε τώρα ποιες είναι οι συνθήκες, πρέπει να διαμορφωθούν με τους όρους αναφοράς κλπ. Να επαναρχίσει η διαπραγμάτευση, να τεθούν στο τραπέζι όπως έγινε στην διάσκεψη για την Κύπρο τα ζητήματα της ασφάλειας, η κατάργηση των εγγύσεων και του αναχρονιστικού συστήματος και βεβαίως η αποχώρηση του κατοχικού στρατού. Και αυτό είναι που προέχει, να γίνει η διαπραγμάτευση. Και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε δογματικοί. Στη διεθνή σχέση, κύριε Παυλή, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν συμφέροντα και οφείλουμε να είναι γνώμονάς μας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της πατρίδας μας. Όπως σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα πολύ καλά εγκαταλείφθηκαν δόγματα και αναφέρω στις πολύ σημαντικές σχέσεις μας με το Ισραήλ, έτσι και σε όλα τα άλλα θέματα θα πρέπει να προχωρήσουμε με βάση το τι συμφέρει στην χώρα και στους πολίτες μας. Λέγοντας αυτά, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, είναι γνωστό ότι στη διαπραγματεύση εκεί στο Κραν Μοντάνα είχε κάνει συγκεκριμένη πρόταση για την κατάργηση του συστήματος των εγγύσεων του 60, προτείνοντας ένα σύστημα. Ωραία, το ΝΑΤΟ μπορεί να αντικαταστήσει αυτές τις εγγύησεις του 60, δηλαδή. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο. Κύριε Προδρόμου, το ΝΑΤΟ μπορεί να έχει ένα ρόλο, το ΝΑΤΟ, η Βορειοατλαντική Συμμαχία μπορεί να έχει ένα ρόλο στο θέμα της ασφάλειας σε περίπτωση λύσης. Σας λέω, να αξιοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ιδιότητα της Κύπρος κάτω τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν όλα, η πλειοψηφία, τα 20 τόσα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, είναι γνωστά αυτά. Να αξιοποιηθούν τα Ηνωμένα Έθνη όσο γίνεται, όπως γίνεται, το Συμβούλιο Ασφαλείας και να μην αποκλείσουμε, αν θέλετε, ακόμα και αυτό που ρωτάτε και το ΝΑΤΟ. Δεν είναι η ώρα να κάνουμε αποκλεισμούς. Όμως, λέγοντας αυτά, δεν γνωρίζουμε κάτι. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση, ούτε έχει μπει κάποια πολιτική ότι προκρίνεται αυτό ή εκείνο. Μια γενική συζήτηση έχει ξεκινήσει, ενώπιση μπροστά σε αυτή τη συζήτηση. Ο πρόεδρος έχει πει χθες ότι δεν αποκλείουμε οτιδήποτε, αλλά είναι γνωστό ότι η πρότασή του που είχε κάνει ο ίδιος στο Κραν Μοντάνα
ήταν διαφορετική, δεν περιλάμβανε. Καλά, δεν υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου που αποκλίνουν τον ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε ρόλο στο Κυπριακό σε περίπτωση λύσης. Δεν νομίζω κύριε Παυλίδη, μακάρι να υπήρχε το θέμα της ασφάλειας των εγγυήσεων, μακάρι να υπήρχε και στο παρελθόν όταν λήφθηκαν οι ομόφωνες αποφάσεις. Είναι γνωστό ότι για πρώτη φορά καταφέραμε να πάμε σε κατάργηση των εγγυήσεων στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις. Και αυτό είναι κάτι που λέμε ότι βεβαίως θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτή την ώρα τον άνθρωπο. Ναι, θα βάλετε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, λέει το ΑΚΕΛ. Και αντιδράει τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο λύκος και ποιο είναι το αρνί. Ποιος είναι ο λύκος, δηλαδή ξέρεις που η Τουρκία ξεκίνησε μια στρατηγικής σημασία συνεργασία με τη Ρωσία. Θα πούμε ότι η Ρωσία είναι λύκος. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είναι αστεία αυτά να λέγονται στις διεθνείς σχέσεις. Οφείλει η ηγεσία της χώρας να βελτιστοποιήσει τα ερίσματα που μπορούν να υπάρξουν για το συμφέρον του κυπριακού λαού. Δεν θα επιχειρηματολογούμε με λογική ψυχρού πολέμου εν έτη 2018 και 2020. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Προδρόμου. Να είστε καλά.